Τα παιδιά μου έμπαιναν από πατέρα, εγώ έμπαινα από σύζυγο. Μαύρες μνήμες ξύπνησε η χθεσινή πτώση δέντρου στο Μασταμπά. Οι πληγές για την οικογένεια του Παναγιώτη Μητρέλου, που καταπλακώθηκε από πεύκο στη λεωφόρο Δημοκρατίας ενώ περίμενε στο φανάρι, θα μείνουν για πάντα ανοιχτές. 2 χρόνια μετά την ασύλληπτη τραγωδία που βύθισε στο πένθος τους οικείους του, η σύζυγος του εκλειπώντος παλεύει ώστε να δικαιωθεί η μνήμη του άντρα της που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Ο άνθρωπος ήταν υγιέστατος και έχασε τη ζωή του χωρίς λόγο. Τα παιδιά μου έμπαιναν από πατέρα, εγώ έμπαινα από σύζυγο. Έτσι, μετά από 30 χρόνια μαζί, είμαστε από μικρά παιδιά μαζί. Για ποιο λόγο όλα αυτά? Για την ανικανότητα κάποιων ανθρώπων, για την ανυπαρξία του κράτους, για ποιο λόγο? Εγώ αυτό που περιμένω και το λέω είναι να δω το πόρισμα του εισαγγελέα που θα ρίχνει τις ευθύνες στο Δήμο. Ίσως μόνο έτσι το ρίχνουν. Να πέσουν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και μακάρι, αλλά στην Ελλάδα που ζούμε δυστυχώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θα ήθελα να δω και κάποιο μέσα. Λίγες ώρες μετά τη νέα πτώση δέντρου από την οποία κατατύχει δεθρινήσαμε θύματα, η Σταυρούλα Μητρέλου, με φόντο τη λίστα ακατάλληλων δέντρων που μήνες μετά δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί, κάνει λόγο για μια παγιωμένη κατάσταση που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Θλίβομαι για πολλά πράγματα. Θλίβομαι γιατί βλέπω ότι ο Δήμος είναι 22 μήνες τώρα, δεν έχει κάνει τίποτα για το θέμα. Θα έπρεπε να έχουν κοπεί όλα αυτά τα δέντρα τα οποία είναι επικίνδυνα στην πόλη μας. Εγώ βλέπω ότι έχουν πέσει και άλλα δέντρα. Έτσι, και από ό,τι έχει δεθρινήσαμε θύματα, δεν είναι μόνο το χθεσινό, έχουν πέσει και άλλα δέντρα μετά. Λίγες ώρες μετά το χθεσινό περιστατικό, στο Μασταμπά αλλά και σε άλλες περιοχές που υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν κρυθεί ακατάλληλα, η ανησυχία σήμερα είναι έκδηλη. Τα δέντρα είναι παλιά και πρέπει να φύγουν. Πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις. Ακριβώς. Θέλει προσοχή διότι. Αυτά, ας πούμε, με το παραμικρό τώρα, και είναι βέβαια και χρονών δέντρα, από τη μια μεριά είναι κρίμα, απ' την άλλη πρέπει να γίνει κάτι. Τα φροντίζανε τα δέντρα πάρα πολύ. Τα κλαδεύανε, τα ψεκάζανε, γιατί είχαν σκουλίκια. Μετά από κάτι χρόνια σταματήσανε να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό καταντήσανε έτσι τα καημένα. Να έρθουνε να τα φροντίσουνε. Υπήρχε η υπηρεσία Πρασίνου. Πού είναι αυτή η υπηρεσία? Έχει εξαφανιστεί. Ήδη από τον περασμένο Μάρτιο η νέα Δημοτική Αρχή είχε βρει νομική φόρμουλα ώστε να προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες για την ασφάλεια των πολιτών. Ωστόσο, την πρόλαβαν τα γεγονότα. Μεσοδιάστημα από την περίοδο που πάρθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου μέχρι και σήμερα που μιλάμε, σε αυτά τα δέντρα έχουν παρατηρηθεί πτώσεις και που ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποβεί τραγικές ή μοιραίες. Η δικαιοσύνη νομίζω ότι θα δει όλα τα νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και έχουν μεσολαβήσει, όπως σας είπα, χρονικά από την πρώτη της απόφαση μέχρι και σήμερα, και νομίζω ότι θα ξεμπλοκάρει ουσιαστικά και θα λύσει τα χέρια της υπηρεσίας. Η Δημοτική Αρχή μετά το συμβάν στο Μασταμπά δρομολογεί το προσεχές διάστημα την απομάκρυνση των 29 συνολικά επικίνδυνων δέντρων στο Ηράκλειο.